δημοτική αρχή και αντιπολίτευση σφάζονται με αιχμή του δώρατος στο πατρινό καρναβάλι. Και αν στην πρόσφατη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επικράτησε μπάχαλο σε σχέση με τον προϋπολογισμό που δεν είχε κατατεθεί, όλα δείχνουν πως οι επόμενες ημέρες μέχρι τη μεγάλη παρέλαση θα είναι άκρως ενδιαφέρουσες. Προφανώς εκ παραδρομής έγινε το να μην μπουν στον κωδικό, στον κεντρικό προϋπολογισμό του Δήμου. Να πω την αλήθεια ότι 100 μάτια βλέπουν ένα τέτοιο προϋπολογισμό. Έτσι, ναι. Αν βαρύνει το δικό μου περισσότερο να αναλάβω και την ευθύνη, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, ότι δεν το είδα, δεν το πρόσεξα κτλ. Αν θέλετε, δεν το κατάλαβα καλύτερα, γιατί δεν ήταν ότι δεν είδα τον προϋπολογισμό. Ναι, ναι. Έτσι, αυτό είναι όλο και τίποτα παραπάνω. Η όλη κόντρα, κατά τη γνώμη μας και κατά τη γνώμη μου, έχει να κάνει με δημοσιεύματα που έχουν βγάλει οι παρατάξεις. Έχουν να κάνουν με την ουσία και τον προσανατολισμό που δίνουμε εμείς στο καρναβάλι. Αν θα είναι ιδιωτικό. Σε σχέση με τον προϋπολογισμό, η Δημοτική Αρχή ξεκαθάρισε πως από ένα λάθος δεν είχε συμπεριληφθεί ο κωδικός για τον καρναβαλικό οργανισμό στο γενικότερο προϋπολογισμό του Δήμου. 200 μάτια είδαν τον προϋπολογισμό. Δυστυχώς έγινε ένα λάθος. Στην αντίπερα όχθη όμως, ο επικεφαλής της Μίζωνος Δημοτικής Αντιπολίτευσης, Κώστας Χριστόπουλος, ερμήνευσε το θέμα διαφορετικά. Εγώ από το Σάββατο που είχαμε την εκδήλωση της σκοπής της πίτας παράταξης, είχα ανακοινώσει στον κόσμο ότι κάτι πρόβλημα υπάρχει στο καρναβάλι. Κάτι πρόβλημα υπάρχει σχετικά με τους κωδικούς, δεν το είπα τη λεπτομέρεια αυτή. Και έγινε μια έκτακτη Οικονομική Επιτροπή και ένα έκτακτο Δημοτικό Συμβούλιο, όπου εκεί ψηφίστηκε αυτή η τροποποίηση. Είναι ερωτηματικό. Είναι ερωτηματικό γιατί αν είναι λάθος, εγώ θεωρώ ότι δεν είναι λογικό να γίνεται αυτό το λάθος όταν πριν ένα μήνα περίπου ψηφίστηκε ο προϋπολογισμός και ο προϋπολογισμός στην ουσία είναι αντιγραφή του περσινού. Δεν μπορεί να αφαιρέθηκε ο κωδικός από λάθος. Κάτι άλλο σκοπιμότητα υπήρχε. Φοβάμαι ότι υπήρχε πρόθεση. Δεν έχω κανένα στοιχείο που το λέω. Φοβάμαι ότι υπήρχε πρόθεση κατάργηση του καρναβαλικού οργανισμού, η οποία όμως δεν μπόρεσε να ευοδοθεί. Το καρναβάλι δεν είναι για να παίζουμε. Το καρναβάλι είναι ένας θεσμός σε αυτή την πόλη. Είναι ένας θεσμός που δημιουργείται από τη συμμετοχή και από την ιδιωτική πρωτοβουλία. Είναι ένας θεσμός που το φτιάχνουν οι ίδιοι συμμετέχοντες.